Το τρένο θα σφυρίξει 3 φορές πριν ξεκινήσει το ταξίδι του. Όχι για κάποια μικρή πόλη της άγριας δύσης όπως το κλασικό western, αλλά για τα Καλάβρητα. Αυτή είναι η ατμομηχανή που έκανε το δρομολόγιο του περίφημου οδοντοτού σιδηρόδρομου μέχρι το 1967. Φρεσκοβαμμένη και φρεσκοσυντηρημένη, ετοιμάζεται να μπει ξανά σε λειτουργία για ένα μικρό κομμάτι της διαδρομής. Το ρετρό πάντα τραβάει τον κόσμο. Έτσι και εμείς, επειδή μας ονειροπολούμε και μας αρέσει αυτό το πράγμα, προσπαθούμε να το δουλέψουμε. Είναι κάτι το οποίο αγαπήσαμε και προσπαθούμε να το κάνουμε με όσο αγάπη περισσότερη μπορούμε. Και αυτή είναι μία από τις σύγχρονες μηχανές που κάνει σήμερα πλέον τη διαδρομή διακοφτό Καλάβρητα, μεταφέροντας περισσότερους από 200.000 επιβάτες κάθε χρόνο. Η διαδρομή μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού είναι μοναδικής ομορφιάς και το τρενάκι αποτελεί πάνω από έναν αιώνα αναπόσπαστο μέρος του. Φέτος, ο οδόντος κλείνει 120 χρόνια ζωής και προσκαλεί τον κόσμο για ένα νοσταλγικό ταξίδι στο χρόνο. Ο σιδηρόδρομος κατασκευάστηκε από το 1890 μέχρι το 1896. Αποτελεί ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Έχει κριθεί με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού του 1996 διατηρητέο μνημείο. Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και η γραμμή 20 μέτρα ένθεν και ένθεν του άξονα της γραμμής. Είναι μοναδική η διαδρομή του οδοντοτού μέσα στο φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού, η εναλλαγή της χλωρίδας, της πανίδας, των βράχων, των έργων των τεχνικών τα οποία είναι πρωτοποριακά. Οι κατασκευαστές σεβαστήκανε το περιβάλλον, έχουν χρησιμοποιήσει πέτρα και ξύλο. Τώρα πλησιάζουμε το σημείο του φαραγγιού, το λέμε και πόρτες, γύρω στα 200 μέτρα. Όσο η κλίση των γραμμών αυξάνει, το τρένο δείχνει τη δύναμή του καταπίνοντας τα χιλιόμετρα μέσα από μια μοναδική ομορφιά διαδρομή. Οι σιδηροδρομικές γραμμές κατά διαστήματα διαθέτουν μια επιπλέον ράγα με οδόντωση που επιτρέπουν στο τρενάκι να κινείται σε κλίσεις μέχρι και 17,5 μοίρες. Στο παρελθόν, το τρενάκι ήταν το μόνο μεταφορικό μέσο για να εξυπηρετεί τα ορεινά χωριά της Αιγιαλίας. Σήμερα λειτουργεί μόνο για τουριστικούς λόγους και ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται συνεχώς είτε για ολόκληρη τη διαδρομή είτε για μέρος της, επιλέγοντας την πεζοπορία για ένα κομμάτι της στη Χαράδρα του Βουραϊκού. Θεωρώ ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε την φύση που διαθέτει η Αιγιάλια μαζί με την τεχνολογία. Είναι δύο πράγματα τα οποία έχουν συνδεθεί άρρηκτα και μπορούν να προσφέρουν πολλά περισσότερα στην περιοχή μας. Οι παλιότεροι μηχανοδηγοί έχουν ζήσει την εξέλιξη του οδοντοτού τις τελευταίες δεκαετίες, όταν δεν υπήρχαν οι σημερινές τεχνικές ευκολίες, και έχουν πολλές ιστορίες να διηγηθούν. Θυμάμαι λοιπόν ένα περιστατικό, όταν κάποτε ένα χειμώνα βαρύ έκλεισε η διαδρομή από μια κατολίσθηση και κατέβηκα με τα πόδια μέχρι ένα σταθμό πριν το διακοφτώ τα Νιάματα για να ενημερώσω, γιατί δεν είχαμε μέσα στη Χαράδρα
καμία επικοινωνία τηλεφωνική. Έκανα δηλαδή μια διαδρομή σε ένα χιονισμένο τοπίο, μέσα στο σκοτάδι, δηλαδή το βουραϊκό να βουίζει από κάτω, αλλά ήμουν σε μικρή ηλικία και δεν υπολόγιζα τίποτα τότε. Κατέβηκα λοιπόν στο σταθμό τα Νιάματα, ενημέρωσα το άλλο τρένο που ανέβαινε ότι είχαμε πρόβλημα και ανεβήκανε τα συνεργεία πάνω, κάναμε αποκατάσταση όλη τη νύχτα και συνεχίσαμε το δρομολόγιο για να δώσουμε συγκοινωνία. Τελευταία στάση στα Καλάβρητα, όπου ο επισκέπτης έχει πάρα πολλά να δει και να συνδυάσει τη βόλτα του με επισκέψεις στη Μονή της Αγίας Λαύρας, το Σπήλαιο των Λιμνών, το Χιονοδρομικό Κέντρο και το Μουσείο Ολοκαυτώματος. Εδώ και 120 χρόνια που γιορτάζουμε την επέτειο που γιορτάζουμε σήμερα, ο Οδοντοτός Σιδηρόδρομος μας ταξιδεύει, μας ενώνει και μας εμπνέει. Έχει δώσει όθηση στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, έχει δώσει δύναμη στο μεταφορικό έργο, αλλά και σε παλιότερες εποχές ήταν το μοναδικό μεταφορικό μέσο. Λίγο πριν πέσει ο ήλιος, ξεκινά το τελευταίο δρομολόγιο από τα Καλάβρητα για το Διακοφτό. Ο Οδοντοτός, υπεραιωνόβιος πλέον, ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον και έτσι θα έχει και πολλές ιστορίες να διηγηθεί και στις επόμενες γενιές, μαζί με τους φίλους του που τόσα χρόνια τον αγαπούν και τον φροντίζουν. Για το CNN Greece, Κώστας Πιάκος.